Τα αυξημένα λειτουργικά και ενεργειακά κόστη, καθώς και το τέλος ταφής και ένα τον χώρο της αυτοδιοίκησης, στην οποία έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ να στέλνει το δικό του μήνυμα προς την κυβέρνηση. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της 4ης προσυνεδριακής συνάντησης διαλόγου της ΚΕΔΕ στο Ηράκλειο και εν όψη του πρώτου ετήσιου τακτικού συνεδρίου που θα γίνει στη Ρόδο τον Νοέμβριο. Οι πόροι που μας δίδονται για να αντιμετωπίσουμε το λειτουργικό μας κόστος υστερούν σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να παίρνουμε 6 δις και εμείς παίρνουμε 1 δις 740 εκατομμύρια. Το μήνυμά μας προς την κυβέρνηση είναι ότι αναγνωρίζουμε τα όποια θετικά έχουν γίνει. Όμως δεν είναι αυτή η μεγάλη εικόνα, δεν είναι αυτή η αυτοδιοίκηση που θέλουμε. Εμείς οι αυτοδιοικητικοί πρέπει να πετύσουμε να ανακτήσουμε το κύρος μας και την αξιοπρέπειά μας, γιατί γίνεται μια πλαγιοκόπηση και αφυδάτωση της αυτοδιοίκησης. Για να επιτύχει όμως ο κοινός μας αγώνας, απαιτείται μια εκβάθρων μεταρρύθμιση, η οποία θα δίνει δύναμη στην εθνική ελάττωση της αυτοδιοίκησης. Δήμαρχοι του νησιού περιέγραψαν με μελανά χρώματα το πρόβλημα της λειψιδρίας, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν οι αναγκαίες υποδομές προκειμένου να αποφευθούν δυσάρεστες καταστάσεις. Προσπαθούμε από την ίδρυυση να καλύψουμε άρδευση, από την άρδευση να καλύψουμε ίδρυυση, προκειμένου να μείνουν οι οικισμοί μας. Αυτά καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα θα ενταθεί αν και φέτος δεν βρέξει. Και τα μέτρα που έχουν ληφθεί και οι προσπάθειες που γίνονται από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από τους ίδιους τους δημότες δυστυχώς δεν επαρκούν. Και το ζήτημα της πολιτικής προστασίας βρέθηκε στο επίκεντρο, όπου αυτοδιοικητικοί ζητούν να υπάρξει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Ζήσαμε σε περιπτώσεις πλημμυρών ή σε περιπτώσεις πυρκαγιών κυρίως, το φαινόμενο να θέλουν και πολιτικοί από την κεντρική πολιτική σκηνή να μετακυλήσουν ευθύνες στους Δήμους. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας των νέων, με τον κύριο Καραμαλάκη να παρουσιάζει επίσημα στοιχεία της Ελλάς σε επίπεδο χώρας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ρόλο της αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του σύνθετου αυτού προβλήματος της κοινωνίας. Δείχνουν πραγματικά μια αύξηση 60% το τελευταίο 3 χρόνια, από το 20 μέχρι το 23. Και δυστυχώς φέτος το 2024 έχουμε μια ραγδαία αύξηση της τάξης του 50% σε αδικήματα μόλις το πρώτο 8μήνο του έτους. Δηλαδή μέσα στους πρώτους 8 μήνες ήδη έχουμε υπερβεί σε περιστατικά, έχουμε 9.000 συλλήψεις ανηλίκων. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ καταδίκασε με τη σειρά του την εμπρηστική ενέργεια κατά του Δήμου Μαλεβιζίου, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις δημάρχων του νησιού μας. Και δεν φοβόμαστε κανέναν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε αυτές τις ακραία εγκληματικές ενέργειες και απαράδεκτες. Αυτό που όλοι περιμένουμε είναι πραγματικά η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και εγώ να κάνω τη δική μου τη δουλειά ως δήμαρχος.